αυτό το έργο. Και δεν έχει σταθεί κανείς στο πιο ουσιώδες σημείο της Ιλιάδας, το οποίο είναι μία και μόνη σκηνή. Γιατί όλη η Ιλιάδα, ξέρετε, μην η θεά. Που σημαίνει ότι αρχίζει από το μένος, από το μένος. Δηλαδή, μένος σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε έξαλλη κατάσταση και θέλει να εκδικηθεί, θέλει να φάει τον άλλο. Από εκεί ξεκινάει. Και είναι ζεύγη τέτοιων δυνάμεων συμπουσιακών, που είναι ή ο ένας θα πεθάνει ή ο άλλος. Και αυτά τα ζεύγη όντως πεθαίνουν και στο τέλος. Ο Πάτυκλος χάνεται, μετά ο Έκτορας κτλ. Ο Μενέλαος με τον Πάρη, η πρώτη αντίστοιξη. Ο Απόλλωνας με τους Αχαιούς, επειδή ο ιερέας του, ο Χρήσης, έχει παρακαλέσει τον Απόλλωνα να του βοηθήσει που πήραν τα δύο του κορίτσια. Δηλαδή είναι ένα ζεύγη συγκρούσεων. Και όμως μέσα σε αυτό το τέρας δηλαδή των συγκρούσεων, μέσα σε αυτή τη φρίκη δηλαδή που θέλει ο ένας να καταπιεί τον άλλον, παρουσιάζεται αυτή η σκηνή που πάει ο Πρίαμος να ζητήσει το πτώμα του Έκτορα και εκεί ο Αχιλλέας τι κάνει, βάζει στη θέση του εαυτού του ότι αν ήμουν εγώ ο Έκτορας και εκείνος θα ήταν ο πατέρας μου. Άρα τι θα έπρεπε να γίνει σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε ο πατέρας πραγματικά, εφόσον αυτό είναι ένα πτώμα τώρα, δεν κινδυνεύω από αυτό, τουλάχιστον να έχω την τιμή και το σεβασμό να το αποδώσω στον πατέρα, να το θάψει αυτό το πτώμα.